Σήμερα είναι η 13η εκδήλωσή μας από τις 20 που είχαμε προγραμματίσει για τη διάρκεια του καλοκαιριού και συγκεκριμένα από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Το θέμα μας είναι «Κρύβομαι στα χρώματα» και την υλοποιεί η εξωτερική συνεργάτης, η Χριστίνα Ντεπιάν. Είναι μία από τις πιο ωραίες εκδηλώσεις σημερινή και οι προηγούμενες. Και κάθε μία είναι και ξεχωριστή. Θα μπορούσε η βιβλιοθήκη να κάνει μία εκδήλωση 4-5 φορές. Άλλες βιβλιοθήκες το κάνουν. Εμείς προτιμήσαμε να κάνουμε 20 εκδηλώσεις από ένα σύνολο εκδηλώσεων που μας δόθηκαν να κάνουμε κάποιες επιλογές με διαφορετικά θέματα. Αν με ρωτήσετε γιατί τις κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, θα ήθελα να σας πω ότι ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε διάφορα θέματα. Ειδικά στα θέματα όπως ήταν η προηγούμενη μας εκδήλωση, το Μαύρο Βιβλίο των Χρωμάτων, ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά απέναντι στους τυφλούς, σε ανθρώπους με κάποια προβλήματα γενικά. Ήταν και άλλα θέματα που ο στόχος είναι αυτός, η ευαισθητοποίηση των παιδιών και να αγαπήσουν και τη βιβλιοθήκη, το χώρο. Γιατί όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν μας ενδιαφέρει η βιβλιοθήκη να είναι μία αποθήκη βιβλίων, να έρχεται κάποιος να δανείζεται, να διαβάζει κτλ. Αλλά να ανοιχτεί προς τον κόσμο και να κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και να είναι ποικίλο ενδιαφέροντος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω ότι η προσπάθειά μας έχει επιτυχία. Βλέπουμε και την ανταπόκριση των γονιών και των παιδιών. Κάθε μας εκδήλωση είχε προγραμματιστεί να είναι γύρω στα 15 άτομα, συνολικά δηλαδή στις 20 εκδηλώσεις να είναι γύρω στα 300 άτομα τα παιδιά που θα τις παρακολουθήσουν. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι με τη 13η εκδήλωση τη σημερινή έχουμε 450 παιδιά έχουν περάσει από το χώρο μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα στο καλοκαίρι τα παιδιά, αντί να παίζουν στις πλατείες και να έρχονται στο χώρο της βιβλιοθήκης και να δημιουργούν, έχουν μεγάλη φαντασία και μεγάλη ευαισθησία. Αυτό έχουμε διαπιστώσει. Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Future Library. Αυτό είναι ένα δίκτυο βιβλιοθηκών. Συμμετέχουν 102 βιβλιοθήκες όλη την Ελλάδα, δημοτικές και δημόσιες. Μέσα σε αυτές είμαστε κι εμείς. Κάποιες εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και όταν λέω χρηματοδότηση, εννοώ σε υλικά, όπως γραφική ύλη, και σε κάποια μηχανήματα που έρχονται ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όπως αυτή τη στιγμή θα έρθει κάποιος προτζέκτορος, κάποιοι υπολογιστές. Είναι μια βοήθεια για την υλοποίηση των εκδηλώσεων και για τη βιβλιοθήκη. Τώρα, πώς γίνονται οι εκδηλώσεις. Από τις 20 εκδηλώσεις, τις 4 πραγματοποίησαν συνάδελφοι, υπάλληλοι της βιβλιοθήκης. Οι υπόλοιπες γίνονται με βοήθεια εθελοντών. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές μου, την κυρία Ραδαίου και κυρία Ραδαίου, τη Μάγδα την Κανάκη, τον Άκη τον Δαβαρούκα, την Κατερίνα τη Γιαννίκη και τον Ανδρέα τον Μονοκρούσο, που έχουν μέχρι τώρα, βοηθήσει πάρα πολύ στην υλοποίηση των εκδηλώσεων. Να πούμε και για τις αφίσες ότι το σχεδιασμό, την επιμέλεια των αφισών, με την επιμέλεια των αφισών ασχολείται ο Βαγγέλης ο Θοδωρέλος, εθελοντής και φίλος της βιβλιοθήκης. Οι επόμενες εκδηλώσεις, να τις διαβάσω λιγάκι, την Παρασκευή 9 Αυγούστου, 11 με 1 το πρωί, είναι Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας, είναι για μικρά παιδάκια, 5 με 7 ετών. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου είναι η εκδήλωση «Πειρατές των χρωμάτων, το κυνήγι του θησαυρού». Είναι η ίδια εκδήλωση, αλλά με διαφορετικές ομάδες παιδιών. 4 Σεπτεμβρίου είναι η σκακέρα των βιβλίων. 9 Σεπτεμβρίου τα διάσημα άσπρα ζώα της λογοτεχνίας. Και 11 Σεπτεμβρίου η τελευταία μας εκδήλωση «Πώς να κάνεις τα πάντα». Έχω έρθει στην κεντρική δημόσια βιβλιοθήκη της Τρίπολης, σε μια καταπληκτική βιβλιοθήκη πρέπει να ομολογήσω, με μια πάρα πολύ ωραία ομάδα παιδιών. Το εργαστήριο λέγεται «Κρύβομαι στα χρώματα». Με αφορμή ένα βιβλίο «Έχασα το χρώμα μου και ψάχνω να το βρω». Έχουμε κρυφτεί τα παιδιά στα χρώματα, στις ζωγραφιές τους. Έχουν ζωγραφίσει σε μικρά πλαισιάκια, τα οποία πλαισιάκια από διαφάνειες. Ο καθένας στη δική του ζωγραφιά, τα έχουμε προβάλει και το κάθε παιδί κρύφτηκε στη ζωγραφιά του. Και τώρα θα συνεχίσουμε την εικαστική δραστηριότητα. Νομίζω ότι τα παιδιά ουσιαστικά αυτό που τους εξέπληξε ήταν ότι μια τόσο πάρα πολύ μικρή ζωγραφία μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη και μετά ότι και οι ίδιοι μπορεί να γίνουν μέρος της ζωγραφιάς τους. Κρύβομαι στα χρώματα, γιατί τώρα έδωσα τη φωτογραφική μηχανή και θα τυπωθούν όλες οι φωτογραφίες που σας έβγαλα σε αυτή τη διάσταση, σε αυτό το μέγεθος. Μόνο που αυτές έχει κανένα κεφάλι, κρυφτεί κανείς σε αυτή τη ζωγραφιά? Όχι, κανείς δεν έχει κρυφτεί. Έπρεπε να βάλουμε τις φωτογραφίες που είστε εσείς στη δική σας ζωγραφία, στη δική του. Να τις τυπώσουμε και θα τις κολλήσουμε σε ένα χαρτί για να τις πάρουμε σπίτι μας. Τι θα κάνουμε, θα σας πω.
Εν τω μεταξύ όμως, για να ξεκουραστούμε, γιατί νομίζω κουραστήκαμε λίγο πάνω με τις προβολές και τις φωτογραφίες, σας έχω φέρει ένα βιβλίο που έχει και η βιβλιοθήκη σας, που λέγεται «Έχασα το χρώμα μου και ψάχνω να το βρω». Κυρία, αυτό το έχω διαβάσει από την διαγωγή. Α, τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω αυτό το βιβλίο, θα το κολλάψουμε, θα το ακούσουμε, θα σκεφτούμε αν έχει σχέση και με αυτό που κάναμε, εντάξει. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ναι.